ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα να βρεθούμε ξανά εγώ από πάρα πολλούς γνωστούς συντρόφους που πορευτήκαμε μαζί για να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα, όπως μας καλεί αυτή η εκδήλωση να κάνουμε. Νομίζω ότι κάθε συζήτηση που αφορά τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε προϋποθέτει μία καταρχήν κατανόηση του πού ακριβώς βρισκόμαστε. Το να κατανοήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι αφήνουμε πίσω μας είναι εξάλλου η προϋπόθεση κάθε πολιτικού σχεδίου που σκοπεύει να είναι χρήσιμο στο σήμερα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που ένας κύκλος κλείνει για την κυβέρνηση και την αριστερά και ένας νέος κύκλος ανοίγεται μπροστά. Τον Αύγουστο, σε λιγότερο από δύο μήνες από τώρα, ολοκληρώνεται επιτυχώς το τελευταίο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής για τη χώρα. Βγαίνουμε λοιπόν από αυτό το καθεστώς των μνημονίων και της επιτροπίας που είχε επιβληθεί στη χώρα μας από το 2010 και καθόρισε απολύτως την πολιτική που ασκούνταν. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι το γεγονός ότι τελειώνει το πρόγραμμα. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι τελειώνει μία συνθήκη. Μία συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσαμε και εμείς ως κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια. Η συνθήκη υπό την οποία για να δανειοδοτούμαστε από τον επίσημο τομέα έπρεπε να εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένα μέτρα. Μία συνθήκη δηλαδή που περιόρισε απολύτως ή σε πολύ μεγάλο βαθμό τα περιθώρια για την άσκηση δημόσιας πολιτικής. Αυτό είναι το κορυφαίο πράγμα που τελειώνει τον Αύγουστο. Το γεγονός δηλαδή ότι έρεται αυτή η συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσαμε εδώ και τρία χρόνια. Που για να δανειοδοτούμαστε έπρεπε να συζητάμε, να διαπραγματευόμαστε, πολλές φορές να μας επιβάλλονται πολιτικές από τους δανειστές, από τους θεσμούς με τους οποίους βρισκόμασταν σε μια διαρκή αξιολόγηση, υπό τους οποίους βρισκόμασταν σε διαρκή αξιολόγηση. Το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε σε καμία περίπτωση ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο. Όπως δεν ήταν αυτονόητο ή δεν ήταν μια φυσική εξέλιξη το γεγονός ότι μπήκαμε στα μνημόνια το 2010. Έτσι και η επιτυχής ολοκλήρωση των μνημονίων και το τέλος, ο τερματισμός αυτής της συνθήκης δεν είναι μια φυσική εξέλιξη, δεν είναι μια ιστορική αναγκαιότητα. Δεν θα συνέβαινε ούτως ή άλλως όπως προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πει στον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται και ιδίως μέσα στη Βουλή. Το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή είναι ότι τα μνημόνια, το μνημόνιο θα τελείωνε ούτως ή άλλως, η ανάπτυξη θα ερχόταν ούτως ή άλλως, η ανεργία θα έπεφτε ούτως ή άλλως και όλα αυτά όχι απλώς δεν τα επέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλιστα τα καθυστέρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η βασική της επιχειρηματολογία, με μια πολύ ιδιαίτερη ανάλυση που κάνει σε σχέση με την νομοτέλεια και την ιστορική αναγκαιότητα. Τα μνημόνια λοιπόν δεν θα τελείωναν αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ή στη διακυβέρνηση καλύτερα της χώρας, ούτε θα τελείωναν με αυτόν τον τρόπο που ολοκληρώνονται σήμερα.